τον κύριο Στυλιανίδη, τον βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Στυλιανίδη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Εσείς πώς είστε βουλευτή σε μία από τις πιο ευαίσθητες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, στη Ροδόπη, που υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι. Πώς βλέπετε γενικότερα τη σκηνή της Τουρκίας, με τελευταία τη σημερινή? Κοιτάξτε, καταρχήν με πετυχαίνει στο Στρασβούργο στην ολοκλήρωση των διαδικασιών της συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, από όπου φεύγουμε με δύο επιτυχίες. Η πρώτη είναι ότι επιτύχαμε μετά από μια πολύ σκληρή διπλωματική μάχη και διαπραγμάτευση με τα άλλα κράτη, τα 47 κράτη-μέλη που συμμετέχουν, να προσελκύσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων στη Θράκη και στη Κομωτινή, με στόχο να, αν θέλετε, να αναδείξουμε την εικόνα της περιοχής μας ως μοντέλο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας που σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα. Αυτό έχει έναν εξαιρετικό συμβολισμό, διότι αυτή η περιοχή στο παρελθόν αποτέλεσε αντικείμενο ακόμα και καταδικαστικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα η ελληνική πολιτεία βγαίνει επιθετικά, θετικά και δημιουργικά, προβάλλοντας μια άλλη εικόνα μιας όρημης δημοκρατίας, η οποία πραγματικά λειτουργεί στην πράξη. Μια εικόνα με θετικό πρόσημο. Ακριβώς. Και αυτή είναι μια ποιοτική απάντηση που στέλνει η Ελλάδα. Η δεύτερη, κατά τη γνώμη μου, επιτυχία είναι η παρουσία, η χθεσινή, της ελληνικής αντιπροσωπείας στη συζήτηση που έγινε για το θέμα της Λιβύης και φυσικά για το ψευτομνημόνιο που υπέγραψε η τουρκική κυβέρνηση με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Όλοι οι εκπρόσωποι και δύο εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων που είχαμε την τιμή, εγώ να εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κ. Κατρούγκαλος να εκπροσωπεί το αντίστοιχο κόμμα της αριστεράς και ο κ. Παπαδρέου να μιλάει και για το λογαριασμό των σοσιαλιστών, επιτύχαμε, κρατώντας ενιαία εθνική στάση, να εκπέμψουμε ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Ότι μια χώρα που επιλέγει συνειδητά να είναι μέρος του προβλήματος, δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Και αναφέρουμε στην Τουρκία, την οποία και ονοματίσαμε, η οποία παραβιάζει τη Συμφωνία του Βερολίνου, η οποία με ένα ανυπόστατο μνημόνιο επιδιώκει να δημιουργήσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο τετελεσμένα, τα οποία είναι απολύτως αντίθετα με το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, και μάλιστα μια χώρα το κάνει αυτό, που είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, που φιλοδοξεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν έχει υπογράψει ούτε καν τη Συμφωνία του Δικαίου της Θάλασσας. Αυτά τα δύο χαρτιά ενισχύουν εδώ την εικόνα μας, δημιουργούν σχέσεις θετικές και δημιουργικές με τους υπόλοιπους εκπροσώπους των κρατών και βάζουν τη βάση για να μπορέσει η Ελλάδα να δώσει μάχη και να προστατεύσει τα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώματα, τα οποία με αφαίρετο τρόπο η γείτονα προσπαθεί να παραβιάσει την περιοχή. Κύριε Στυλιανίδη, επειδή προέρχεστε από τη Ροδόπη, τα ξέρετε καλύτερα από όλους τα ζητήματα εκεί, με την τουρκική δραστηριότητα, γιατί η Τουρκία δεν άφησε ποτέ το βλέμμα της από τη Ροδόπη. Έχουμε δει και τον κύριο Ερντογάν να επισκέπτεται την περιοχή. Πώς βλέπετε τις τουρκικές κινήσεις? Αγγίζουν τη Θράκη μας η δραστηριότητα της Τουρκίας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται θεμητά ή αθέμητα στην περιοχή, δεν υπάρχει έδαφος για να ακουμπήσει μια εθνικιστική ή παρεμβατική πολιτική. Διότι η ελληνική πολιτεία έχει κάνει το καθήκον της. Και όσον αφορά την θωράκιση του Εύρου, αλλά και όσον αφορά την ανοιχτή κοινωνία, η οποία έχει οικοδομηθεί εκεί τα προηγούμενα χρόνια, που δεν δίνει αφορμές για αιτιάσεις, για παρεμβάσεις ξένων. Τώρα, το ζήτημα όμως με την Τουρκία, νομίζω ότι ξεπερνά τα όρια μιας γεωγραφικής περιοχής. Η Τουρκία ουσιαστικά προσπαθεί να παραβιάσει στην πράξη το δίκαιο της θάλασσας, δημιουργώντας τελεσμένα. Δημιουργεί τεχνητά ένταση για να διμεροποιήσει το ζήτημα της ΑΟΣ και να αναγκάσει την Ελλάδα να συρθεί σε έναν διάλογο, στον οποίο δεν θα παρακολουθήσει η Τουρκία από την πλευρά της τους κανόνες που παρακολουθούν όλα τα κράτη στον κόσμο, αλλά θα επιδιώξει να επιβάλλει δικούς τους κανόνες. Σε αυτή την κατεύθυνση όμως, διεθνώς, το διπλωματικά είναι απομονωμένη. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά. Το ίδιο έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να πιστεύω ότι και η αποτρεπτική δύναμη των δικών μας ενόπλων δυνάμεων αποτελεί ισχυρότατο διπλωματικό χαρτί,
για να μπορέσουμε στο τέλος να επιτύχουμε την σωστή εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας. Κύριε Στυλιανίδη, είστε έμπειρος νομικός και βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα να σέρνεται μία, εντός εισαγωγικών, μία συζήτηση γύρω από, από το ενδεχόμενο προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι μια απλή υπόθεση, θέλει συμφωνία με την άλλη χώρα στο φάκελο που θα κατατεθεί. Εσείς επί της αρχής ένα τέτοιο ενδεχόμενο πώς θα το κρίνατε, πώς θα το εξετάζατε? Κοιτάξτε, οι διεθνείς κανόνες έχουν δημιουργηθεί για να προσφέρουν λύση. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Πρώτον, εάν θα υπάρξει ποτέ συνυποσχετικό, δηλαδή συμφωνία των δύο κρατών για προσφυγή από κοινού. Δεύτερον, αυτό τι θα συμπεριλαμβάνει? Διότι η Ελλάδα αναγνωρίζει ως διαφορά την υφαλοκρηπίδα, άντε και κατ' επέκταση να πούμε τον καθορισμό της ΑΟΣ. Η Τουρκία μπορεί να ζητήσει μέχρι και το τζαμί στο Μοναστηράκι, για παράδειγμα. Η Τουρκία θέτει συνεχώς ζητήματα έξω από κάθε λογική. Και επίσης, το τρίτο που είναι πολύ σημαντικό, είναι με ποιους κανόνες θα κρυθεί η διαφορά. Αν λοιπόν δεν αποδέχεται τη βάση δικαίου που αποδέχονται όλα τα κράτη και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δικό της δίκαιο που τη συμφέρει, τότε πώς θα προσφύγει? Μονομερός είναι απρόσφορο. Δηλαδή και να το κάνεις όπως το έκανε στο παρελθόν η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι δεν πουθενά. Ούτως ή άλλως η διεθνής κοινότητα την καταγγέλει ότι δεν σέβεται αυτούς τους κανόνες. Το ζήτημα είναι να υπάρξει καλή διάθεση, να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος και μια παραδοχή του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας ως βάση για συνεννόηση. Βλέπετε κάτι τέτοιο εσείς πιθανό, το να δεχθεί η Τουρκία να συζητήσει επί τη βάση του των διεθνών κανόνων? Το βλέπω ιδιαίτερως δύσκολο, γιατί βλέπω ότι ο Ταγί Περντογάν δεν έχει και στο εσωτερικό μέτωπο περιθώρια να τραβήξει πίσω ούτε ένα πόντο, διότι φοβάται ότι θα ανοίξει εσωτερικά μέτωπα. Επ' αυτήν την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι και η συγκυρία είναι δύσκολη για να ανοίξουν τις συζητήσεις, αλλά θα έλεγα και οι συνθήκες δεν ευνοούν για να μπορέσουμε να ελπίζουμε σε μια γόνιμη λύση. Εμείς το θέλουμε, αλλά δεν ξέρω. Δεν βλέπω από την άλλη πλευρά ουσιαστική διάθεση για κάτι τέτοιο. Να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε, βρίσκεστε στο Στρασβούργο. Ναι, ναι. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα που τα μεσάνυχτα φεύγει η Μεγάλη Βρετανία, που δείχνει προς τα έξω να μην μπορεί να τηρήσει μια κοινή γραμμή, είναι ικανή να συνετίσει εντός εισαγωγικών έναν άτακτο γείτονα όπως η Τουρκία? Μέχρι τώρα δεν διαπρέπει για την αποτελεσματικότητά της εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στην αποτρεπτική της δύναμη ή δυνατότητα. Παρόλα αυτά όμως, ως διεθνής οικογένεια, εκτιμώ ότι έχει μια υπεραξία αυτό το οποίο λέει. Και το γεγονός ότι αναγνωρίζει τις πράξεις της Τουρκίας ως παράνομες και παράλληλα τοποθετείται ακόμα και με διάθεση κυρώσεων κάθε φορά που η Τουρκία ομά παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, είναι σημαντικό για μας. Άλλο θα ήταν να είμαστε μόνοι μας και να λέγαμε μόνοι μας έχουμε εμείς δίκαιο, και άλλο να λέμε κάτι και να λένε και οι άλλοι έχει δίκαιο η Ελλάδα. Αυτό σου δημιουργεί μια πρόσθετη δύναμη, ένα διαπραγματευτικό αποθυμένο τέτοιο απόθεμα, το οποίο μπορείς να το αξιοποιήσεις την ώρα που εσύ θα το χρειαστείς. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, βλέπετε ότι η επιτυχή σε επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στο Παρίσι και οι ρητές δηλώσεις του Μακρόν δεν ήταν θεωρία. Συνδέονται και με στρατιωτική και διπλωματική συνεργασία, συνδέονται με την παρουσία του αεροπλανοφόρου του Γαλλικού στην περιοχή μας, συνδέονται με μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες πιστεύω ότι λειτουργούν σε κάθε περίπτωση αποτρεπτικά για εντάσεις οι οποίες επιδιώκονται από την άλλη πλευρά. Αυτή η προσέγγιση με τη Γαλλία μας μετακινεί στον γαλλικό άξονα που δημιουργείται, δείχνει τουλάχιστον να δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή ακριβώς αποχωρεί η Μεγάλη Βρετανία, που εκπροσωπούσε ένα σημαντικό ποσοστό της νατοϊκής δύναμης στον ευρωπαϊκό χώρο, επιδιώκει η Γαλλία να καλύψει αυτό το κενό. Αυτό εμάς μας ευνοεί από μία άποψη, διότι η Γαλλία είναι μία χώρα η οποία έχει πάρει σαφή θέση πάνω στα θέματα μας και μάλιστα υποστηρικτική για την Ελλάδα. Στην Ευρώπη γίνονται οι ανακατατάξεις που γίνονται, αναλαμβάνουν τα μεγάλα κράτη την ευθύνη που τους αντιστοιχεί. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε γρήγορα να μπούμε σε έναν ρυθμό αποτελεσματικής λειτουργίας
ως Ένωση, ώστε να νιώσει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα δικά της και πρέπει να τα προστατεύει. Μάλιστα. Αυτό ευχόμαστε εδώ και χρόνια, να δούμε αν οι ευχές κάποια στιγμή θα πιάσουν τόπο. Όχι εντάξει, μόνο. Εγώ δεν μένω σε ευχές. Πιστεύω ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε παράλληλα. Εμείς να έχουμε την αυτάρκειά μας και την αποφασιστικότητά μας να προασπιστούμε τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και από εκεί και μετά η διπλωματία μας να προσπαθεί να πολλαπλασιάζει φίλους και υποστηρικτές για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο στόχο μας. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Θα ήθελα να σας καλέσω και να παραστείτε, αν θέλετε, τον Νοέμβριο στην Κομωτινή, που θα γίνει η Σύνοδος των Νομικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα έρθουν εκπρόσωποι από 47 χώρες. Σκεφτείτε ότι στην ψηφοφορία κερδίσαμε τη Χάγη. Και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, και έχει και αυτό το συμβολισμό του. Μάλιστα, ναι, όντως. Η μικρή Κομωτινή να κερδίζει τη μεγάλη Χάγη. Είναι εξαιρετικό. Ναι, ισχύει. Έχει ένα συμβολισμό και είναι μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια και όλα στην ελληνική αποστολή και σε εσάς προσωπικά. Γεια σας. Γεια σας.